Ήταν ένα παιχνίδι με δύο ομάδες που είχαν αρκετά καλή ψυχολογία και από τα παιχνίδια του Κυπέλλου, Νικηφόρα και την πρώτη αγωνιστική. Νομίζω έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι για τις δύο ομάδες, ισορροπημένο. Το πρώτο δικαιωματικά μας ανήκει, ήμασταν καλύτεροι. Στην επανάληψη ο Γράμμος ανέβασε την απόδοσή του και κατάφερε να μας σοφαρίσει. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα κρίνεται δίκαιο. Για το φετινό πρωτάθλημα, πώς προβλέπετε, να ρωτήσουμε και εσάς. Το φετινό πρωτάθλημα το βλέπω και εγώ πιο ανταγωνιστικό. Δεν υπάρχει ομάδα που νομίζω έχει τη μεγάλη διαφορά όπως ήταν πέρυσι Καλυθέα με τις προηγούμενες χρονιές Καστοριά. Και νομίζω ότι θα είναι πιο ανταγωνιστικό και καλύτερο. Και η δική σας η ομάδα, πιστεύω το ίδιο, γιατί έχει ενισχυθεί κατά πολύ με έμπειρους ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Μπαϊρακτάρης, όπως είναι ο Χρήστου και άλλα παιδιά που ήρθαν. Ναι, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα είμαστε πολύ καλύτεροι από πέρυσι. Όπως είπατε και με αυτές τις προσθήκες των παιδιών, θα είμαστε σίγουρα καλύτεροι. Βέβαια θέλουμε να βάλουμε πολύ και το νεανικό στοιχείο μέσα στην ομάδα, το οποίο υπάρχει. Και νομίζω ότι συνδυασμός αυτών του νεανικού στοιχείου με τα παιδιά τα πιο έμπειρα να κάνουμε ένα καλό και ανταγωνιστικό σύνολο. Αυτός είναι ο στόχος ή θέλουμε να κάνουμε και κάτι καλύτερο? Όχι, νομίζω να μην βιαζόμαστε. Ξαφνικά ούτε ομαδάρα γίναμε, ούτε μεγάλη ομάδα. Νομίζω ότι οι σωστές και οι καλές ομάδες χτίζονται σιγά σιγά και έτσι πρέπει. Και σας είπα ότι με το συνδυασμό αυτών μπορούμε να το πετύχουμε.